Κύριε Καραθανασόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, προσπαθούμε. Όλοι. Λοιπόν, η θέση του ΚΚΕ στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών είναι γνωστή. Λέτε όχι, αλλά έχετε ένα δικό σας όχι που δεν έχουμε... Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι διαφορά έχει το όχι το δικό σας από τα άλλα όχι, γιατί έχουμε και άλλα όχι στο Κοινοβούλιο. Βεβαίως. Το όχι το δικό μας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Σε τα υπόλοιπα ταιριάζουν περισσότερο με το ναι. Γιατί το λέτε αυτό? Έχουν κοινή ρίζα. Το ναι του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων που θα ψηφίσουν τη συμφωνία, με τα όχι των υπόλοιπων κομμάτων έχουν κοινή μήτρα. Εμάς είναι τελείως διαφορετική. Και πολύ σωστά το είπατε στην αρχή, γιατί εμείς λέμε, είναι διπλό το όχι μας. Λέμε βεβαίως όχι στη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό το όχι όμως έχει δύο άξονες. Πρώτον, όχι στα σχέδια είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ναι. Και όχι στον αλειτουργισμό και στον εθνικισμό. Ναι. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε πολύ καλά ποια είναι η δικιά μας αφετηρία για να πούμε αυτό το όχι. Το δεύτερο μπορεί να το καταλάβει κάποιος, κύριε Καραθανασόπουλε. Το πρώτο όμως θα μείνω. Στα σχέδια είπα ΝΑΤΟ. Το λέω αυτό θα μείνω γιατί. Γιατί ας κάνουμε μια συζήτηση ειλικρινή. Τι θέλω να πω. Αυτό το κομμάτι λοιπόν των Δυτικών Βαλκανίων, το πολύπαθο αυτό κομμάτι, όλες τις τελευταίες δεκαετίες ξαναβρίσκεται, το τραβήξαν ως χαρτί οι μεγάλες δυνάμεις και ξαναβρίσκεται ψηλά στο ενδιαφέρον και στο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό παιχνίδι. Αυτό που θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να σας πει είναι αν όχι η ΝΑΤΟ θα είναι η Ρωσία. Θα είναι ενδεχομένως Ρωσία και Τουρκία μαζί ως περιφερειακή δύναμη. Τι επιλέγετε? Πώς τοποθετήσετε? Εμείς δεν επιλέγουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εμείς επιλέγουμε την αλληλεγγύη και τη φιλία των λαών. Και το λέμε αυτό ακριβώς γιατί, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το τελευταίο διάστημα οξύνεται η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε άμεση όξη των αντιθέσεων, ιδιαίτερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία μεριά και από την άλλη στη Ρωσία, αλλά και στην Κίνα. Οι λόγοι είναι προφανείς. Είναι ακριβώς για να περιορίσουν την επιρροή της Ρωσίας στα Βαλκάνια, να αποκόψουν τα ενεργειακά σχέδια, τα ρώσικα ενεργειακά σχέδια για τους αγωγούς και βέβαια και να αποτρέψουν την δίσδυση την οικονομική της Κίνας στα πλαίσια του νέου δρόμου του μεταξιού στα Δυτικά Βαλκάνια. Πολύ σωστά το λέτε. Έδαφος. Γιατί είναι επίσης εντυπωσιακή η παρουσία της Κίνας σε αυτό το κομμάτι. Από αυτή την άποψη, τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αφενός μεν θέλουν να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία με νέες βάσεις στην περιοχή. Δεύτερον, να περικυκλώσουν τη Ρωσία στρατιωτικά. Άλλωστε, όλες τις τελευταίες αποφάσεις του ΝΑΤΟ, στις οποίες έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση, αυτά ακριβώς αποβλέπουν στην περικύκλωση της Ρωσίας, ακόμη και με πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Και βεβαίως να ενισχύσουν την παρουσία των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην περιοχή. Και να προωθηθούν τα σχέδια της Αμερικής κατά κύριο λόγο όσον αφορά τους αγωγούς στην τομέα της ενέργειας. Από αυτή λοιπόν την άποψη, η συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί ένα κομμάτι σε αυτό το μεγάλο παζλ. Δεν αποτελεί δηλαδή κεραυνό ενεθρία. Θα επιμείνω στον αντίλογο που ακούγεται και που λέγεται από πολλούς, ότι όταν μεγάλες χώρες έχουν ήδη επιλέξει, επιτρέψτε μου την έκφραση, στρατόπεδο, πώς μπορεί μια μικρή χώρα να μείνει ουδέτερη, εν προκειμένου η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που στην ουσία σημαίνει απομονωμένη? Εμείς δεν λέμε ότι θα μείνει ουδέτερη, προσέξτε. Εμείς τι λέμε? Ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία επί της ουσίας μετατρέπεται σε προτεκτοράτο. Μάλιστα. Και ο ρόλος του κάθε προτεκτοράτου είναι προσωρινός για να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Το βλέπουμε πολύ καθαρά στην περιοχή του Κωσόβου. Μάλιστα. Και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα, αφενός μέσα στα πλαίσια της Μεγάλης Αλβανίας, οι διαπραγματεύσεις γίνονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σερβία και την Αλβανία. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι η ισχυροποίηση της παρουσίας των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής, αξιοποιεί υπαρκτά ή ανύπαρκτα εθνικιστικά ζητήματα και τον αλειτουργισμό που καλλιεργείται για να αλλάζει τα σύνορα, για να μπορεί να επιβάλλει τη δικιά της θέληση, και άρα δηλαδή φέρνει όλο και πιο κοντά, κάνει πιο επικίνδυνη την κατάσταση όσον αφορά και τον πόλεμο. Και δεύτερον, δεν είναι βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπατε, οι σχεδιασμοί την οποία κάνουν οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι στην περιοχή, αλλά είναι και τα συμφέροντα
του ελληνικού κεφαλαίου τα οποία δένονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Όλο και περισσότερο με τους αμερικάνικους σχεδιασμούς. Ποια δηλαδή, είναι για εξηγήστε το αυτό. Κεφαλαίου, mm-hmm. Ποια είναι αυτή η λογική την οποία βάζει και η κυβέρνηση του Τσίπρα και όχι μόνο αλλά και τα άλλα κόμματα για η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, για ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Τι σημαίνει αυτό, γιατί η Ελλάδα δεν είναι κάτι το ενιαίο, σημαίνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα διείσδυσης στην περιοχή οικονομικής. Mm-hmm. Και να σας θυμίσω ότι με το ίδιο πρόσχημα συμμετείχε η Ελλάδα και στο διαμερισμό της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας το 1992 και μετά στη δεύτερη επέμβαση, η οποία έγινε το 1999, και ότι όντως οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν παρουσία σε κάποιες χώρες και πιο ισχυρή στην περιοχή, που αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, mm-hmm. να συγκεκριμωθεί η παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα μας, και βέβαια αυτό έχει και αφορμή να ξεκινήσει και ένας και μια επίθεση απέναντι σε εργατικά δικαιώματα. Άρα... Από τη στιγμή που σου λένε ότι στη Βουλγαρία ο κατώτατος μισθός είναι 3 εκατοστάρικα, πρέπει εκεί περίπου να φτάσει και στην Ελλάδα. Αυτό λέγανε τη δεκαετία του 90. Και σήμερα λένε από τη στιγμή που στη Βουλγαρία η φορολογία των επιχειρήσεων είναι 10%, εκεί πρέπει να πάει και σήμερα στην Ελλάδα για να είναι ανταγωνιστική. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ναι, διαπλέκονται τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης με τα συμφέροντα των υπηρεσιών, και αυτό είναι σε βάρος του ελληνικού λαού και των λαών της περιοχής. Άρα, για να καταλάβουμε, κύριε Καραθανασόπουλε, το ΚΚΕ λέει ότι είναι αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία, η συνθήκη των Πρεσπών, είναι μια κακή συμφωνία ή γενικά η θέση η δική σας είναι... Λέμε ακριβώς ότι είναι μια επικίνδυνη συμφωνία, mm-hmm. γιατί ακριβώς επικεντρώνεται απλά και μόνο στο όνομα. Που με το όνομα εμείς θα σας θυμίσω από το 92 λέγαμε ότι ακριβώς πρέπει ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Και από αυτή την άποψη ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ξεπλύνει τη στάση που είχε τότε, mm-hmm. που συμμετείχε στα εθνικιστικά συλλαλητήρια, λέγοντας ότι και εμείς αυτό υλοποιούμε, και όλη η συζήτηση περιορίζεται στην ονοματολογία. Στην ονοματολογία. Ενώ θα έπρεπε να δούμε αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα, και από αυτή την άποψη γι' αυτό λέμε ότι τα όχι των άλλων έχουν κοινή μήτρα. Ναι. Δηλαδή, κανένα από τα άλλα κόμματα δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, να ενταχθούν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Κανένας δεν αμφισβητεί την υπόθεση γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας. Με τη λογική δηλαδή ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω ότι δεν μπορεί. Και η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια γεωστρατηγική αναβάθμιση. Έχει ιστορικό ρόλο να παίξει, αν θελήσει, στο κομμάτι αυτό των Βαλκανίων, έχοντας μια συνέχεια στην ιστορία της και στη διαδρομή της. Προσέξτε, με αυτή τη λογική λοιπόν και η Τουρκία λέει ότι και εγώ έχω μια αντίστοιχη ιστορική διαδρομή, mm-hmm. και η Βουλγαρία μπορεί να ισχυριστεί αυτό, όπως και η Αλβανία το ισχυρίζεται. Και προσέξτε, αυτούς που βάζουμε χωροφύλακα σε αυτή τη διαφορά, ναι, και λέμε ότι αποτελούν τον παράγοντα σταθερότητας, είναι ακριβώς και αυτοί οι οποίοι υποδαβλίζουν. Δηλαδή το σχεδιασμό της Αλβανίας για τη Μεγάλη Αλβανία, ναι, συμπλέει σήμερα με τα συμφέροντα των Αμερικάνων. Τα υποστηρίζουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ αυτή τη λογική, που έρχεται σε αντίθεση με τη δικιά μας λογική, τη λογική της αστικής τάξης της ελληνικής, εννοώ έτσι, για γεωστρατηγική αναβάθμιση. Ναι. Η Τουρκία έχει μια επιθετική πολιτική απέναντι στο Αιγαίο. Μιλάει για γκρίζες ζώνες και για διεκδικήσεις. Τι σου λένε οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ, ότι κοιτάξτε, ότι αυτές είναι διμερείς διαφορές. Βρείτε τα μεταξύ σας, εμάς δεν μας αφορούν. Που επί της ουσίας το ρόλος του Πόντιου Πιλάτου, mm-hmm. ενισχύει αυτόν ο οποίος έχει επιθετική λογική, δηλαδή ναι, την Τουρκία. Άρα από αυτή την άποψη λοιπόν, όχι μόνο σταθεροποιητικός ρόλος δεν θα υπάρξει, αλλά και η αναβάθμιση η οποία θα γίνει θα είναι σε βάρος και του ελληνικού λαού αλλά και των λαών της περιοχής, εμείς λέμε, μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Άρα λοιπόν η διέξοδος την οποία εμείς βάζουμε είναι ότι θα πρέπει οι λαοί και ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί της περιοχής να αποκρούσουν αυτούς τους σχεδιασμούς τους υπεριαλιστικούς, ναι, και να έρθουν σε αντιπαράθεση ακριβώς με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, των αστικών τάξεων, οι οποίες προκρίνουν τέτοιες ίδιες διεκδικήσεις που αμφισβητούν σύνορα και συμφωνίες. Είστε σαφείς. Τώρα, βλέπουμε πως όλο αυτό το ειδικά το θέμα μάλλον της συνθήκης των Πρεσπών έχει γίνει βάση για εκδηλώσεις
για εντάσεις, για διαμαρτυρίες, αλλά και για ενέργειες πάρα πολύ επικίνδυνες. Αναπτύσσεται μια διχαστική λογική, κύριε Κάρα Θανασόπουλε, και με ακραίες ενέργειες, αναφέρομαι και σε αυτό το τελευταίο που μάθαμε για την επίθεση με βόμβα στο σπίτι της κυρίας Τζάκρη. Προσέξτε, όλα αυτά τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Αυτό τι σημαίνει? Βεβαίως τα καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα, έτσι είναι φανερό. Αυτό. Αλλά προσέξτε, ναι. Εμείς ως ΚΚΕ τα καταδικάζουμε, είναι φανερό. Ότι όχι μόνο δεν οδηγούν πουθενά τέτοιου είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες, αλλά αντίθετα επιδιώκουν να φοβήσουν το λαό για να διεκδικήσει, να κινητοποιήσει το δίκαιο του και τα δικαιώματα του. Μάλιστα. Από αυτή λοιπόν την άποψη, βέβαια στα καταδικάσματα τα έχουμε δει και στο παρελθόν, αντίστοιχα φαινόμενα από άλλες πλευρές και προς άλλα πολιτικά πρόσωπα, ένα το κρατούμενο δεύτερον, μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να συγκαλυφθεί και η ίδια η κρατική βία η οποία εκδηλώνεται στους αγώνες που αναπτύσσονται. Και τρίτον, εμείς, και το οποίο είναι και το πιο ουσιαστικό, γιατί όλα αυτά συμπλέουν, θα το λέγαμε, στην προσπάθεια συντηρητικοποίησης. Της λαϊκής συνείδησης. Ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να αποδειχθεί εμβλιουλκός για προοδευτικές εξελίξεις, εμείς λέμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να συντηρητικοποιηθούν οι συνείδησεις, να διαμορφωθεί ένα πλαστό διπολικό πλέον νέο σύστημα, από τη μια μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία, που ενώ συμφωνούν επί της ουσίας στις βασικές επιλογές, τσακώνονται για δευτερεύοντα, τριτεύοντα ζητήματα και ταυτόχρονα μέσα από αυτή την κατάσταση να ξεπηδήσει και ένα καινούριο πολιτικό ενδεχόμενο μόρφωμα με ακραίες αντιλήψεις και θέσεις, πατώντας τον εθνικισμό και στον αριθμό. Αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων για να μην γίνει. Θα έχουμε μια αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στην κατεύθυνση της αντιδραστικοποίησης του. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι ο λαός δεν πρέπει να τσιμπήσει αυτούς τους σχεδιασμούς και τα σχέδια, να μην εκτονωθεί η δυσαρέσκειά του σε τέτοιες κατευθύνσεις και να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ. Και οι πολιτικές δυνάμεις να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, κύριε Καραθανασόπουλε, η κάθε μια από τη δυτική της πλευρά. Κοιτάξτε, τις βολεύει και αξιοποιούν την κάθε κατάσταση προκειμένου να ισχυροποιήσουν την κομματική τους παρουσία για να εγκλωβίσουν το λαό σε αυτά τα συμφέροντα. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.